Αγαπημένες, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Γεια σου, Ράνια μας, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε. Είμαστε. Έλατε, πολύ καλά. Θα κάτσεις στη μοναδική τη θέση. Α, τέλεια. Βέβαια. Ράνια μου, πώς περνάς στην Κύπρο. Εντάξει, πηγαίνω, έρχεσαι εκεί. Έρχομαι εδώ και καιρό. Με το ένα πόδι εδώ, με το άλλο πόδι εκεί. Εκεί πώς είναι, ποιο πόδι πατάει έτσι πιο... Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγάλη αγάπη, χρόνια τώρα. Οπότε τώρα έγιναν ακόμη πιο στενές οι σχέσεις και η επιθυμία μου να βρίσκομαι περισσότερο καιρό εδώ. Τέλεια. Και η αιτία το Alpha Radio. Πώς έγινε έτσι αυτή η συνεργασία με το Alpha Radio? Η συνεργασία έγινε γιατί υπήρχε σαφώς επιθυμία από την εδώ πλευρά και μέσω του αγαπημένου εκλεκτού της καρδιάς μου Παναγιώτη, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να με πείσει, γιατί αυτές οι πρώτες επαφές είναι και οι πιο σημαντικές, τουλάχιστον για αυτές τις συνεργασίες. Τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε και για μένα ήταν και μεγάλη πρόκληση ότι ήταν κάτι καινούριο, κάτι το οποίο τώρα χτίζεται. Τώρα καλούμε τον κόσμο να μπει στη συχνότητα του Alpha Radio και να μεγαλώσει αυτή η παρέα και ευχόμαστε πολύ σύντομα να γίνει όπως πρέπει. Σε άγχωσε καθόλου το τι είναι, θα είναι το κυπριακό κοινό, καθημερινή επαφή, κάτι έτσι λίγο πιο διαφορετικό? Όχι, γιατί ξέρεις τι, όταν, επειδή έρχομαι χρόνια στην Κύπρο και παίζω μουσική και βρίσκομαι μέσα στα μαγαζιά, το ραδιόφωνο είναι μουσική. Ως επιτοπλίστων, η εμπειρία μου στο κομμάτι του μικροφώνου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε μουσικά ήθελα να, ξέρεις, να βρω τα πατήματα και επειδή ερχόμουν σε επαφή με τον κόσμο, ξέρω ότι σας αρέσει να ακούτε. Και τρελαίνομαι με αυτά που σας αρέσουν, γιατί είναι και αυτά που αρέσουν σε μένα. Και το έχω πει και στο παρελθόν ότι εδώ στην Κύπρο το ζείτε. Το ζείτε με όλο σας το είναι. Ναι. Επίσης δεν υπάρχει και ηλικιακή, συγγνώμη χάρη. Ναι. Επειδή εγώ το βλέπω και όπως και εσύ που παίζεις στα μαγαζιά, δεν υπάρχει ηλικιακός φραγμός στην Κύπρο. Όχι. Δηλαδή στην Ελλάδα θα πεις ότι σε αυτό το μαγαζί πάνε αυτές οι ηλικίες, στο τάδε πάνε οι άλλες, σε αυτό το σταθμό τον ακούνε οι τάδε. Εδώ είναι λίγο πιο απλωτό το πράγμα. Το έχεις διαπιστώσει κι εσύ αυτό? Το έχω διαπιστώσει. Κοίτα, νομίζω ότι είστε πιο οργανωμένοι στο κομμάτι της διασκέδασης, έχετε πιο... Το βλέπω και μέσα στην καθημερινότητα. Mm. Ότι θα βρείτε χρόνο να πάτε να πιείτε ένα ποτάκι, να συναντήσετε τους φίλους σας, σε σχέση τώρα με την Ελλάδα που λίγο χανόμαστε. Ναι. Εδώ υπάρχει αυτό σαν συνήθεια η διασκέδαση μέσα στην εβδομάδα. Εμάς μπορεί να περάσει ένας μήνας, και το λέω τώρα, ας πούμε, στην Αθήνα, και να μην βγούμε καθόλου. Ναι. Εδώ δεν παίζει να ζει κάποιος στην Κύπρο και να μην βγει. Όχι. Άρα... Είναι, η διασκέδαση είναι κομμάτι της καθημερινότητάς του, νομίζω. Περισσότερο και αυτό το αγαπώ. Εσύ πώς διασκεδάζεις? Γιατί ξέρω ότι παίζεις σε μαγαζιά, είσαι όλη μέρα στη μουσική, στο ραδιόφωνο κτλ. Αυτά για σένα είναι διασκέδαση ή προτιμάς ένα άλλο τρόπο διασκέδασης? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι διασκέδαση σημαίνει να βγεις έξω να πιείς τα ποτάκια σου, να ακούσεις τις μουσικές που σου αρέσουν, να ξεδώσεις. Mm-hmm. Δεν έχω την πολυτέλεια για να διασκεδάσω με την έννοια αυτή και συνήθως ακόμα και στα μαγαζιά την ώρα που παίζω το διασκεδάζω, έτσι, γιατί είναι όλη η ενέργειά μου. Αλλά δεν θα μείνω παραπάνω να καθίσω μετά όταν τελειώσω ένα event. Δεν γίνεται να το κάνω αυτό, γιατί την επόμενη μέρα δεν θα μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Mm-hmm. Είναι και το πρόγραμμά μου ότι ξυπνάω νωρίς, κοιμάμαι αργά, ξυπνάω νωρίς. Άρα... Το έλεγες αυτό την άλλη φορά στο μακιγιάζ. Άρα δεν κοιμάμαι. Και πολύ πρωί. Ναι, άρα δεν κοιμάμαι. Όσο περνά τα χρόνια δεν τραβάς πίσω, δηλαδή να πεις και πιο πολλά όχι, να πεις και ότι πρέπει να έχω και λίγο χρόνιο για τη Ράνια, έχεις εδραιώσει το όνομά σου πια. Παίζει αυτό? Κοίτα να δεις, αν μιλάμε μόνο για το κομμάτι της μουσικής, ενώ σαν DJ στα μαγαζιά, εκεί έχω ήδη αρχίσει και λέω πολλά όχι. Εκεί είναι τώρα πολλά άκυρα, ναι. Ιδίως φέτος το καλοκαίρι. Αλλά στο κομμάτι του ραδιοφώνου και των υποχρεώσεων που έχει αυτό το μέρος της ζωής μου, δεν μπορώ να πω όχι. Δηλαδή εκεί είμαι ανοιχτή. Τώρα, σαφώς, όσο περνάνε τα χρόνια, το ξενύχτη είναι πάρα πολύ επίπονο σε όλα τα επίπεδα και από ένα σημείο και μετά συνήθως εμάς οι γυναίκες φαίνεται πιο εύκολα. Εντάξει, αν δεν κοιμάσαι σωστά, αν δεν τρέφεσαι σωστά, αρχίζει και διαλύεται το σύστημα. Προσέχεις τον εαυτό σου, δηλαδή είσαι μια γυναίκα που προσέχεις τι θα φας, τι θα περιποιηθείς στον εαυτό σου? Δεν γυμνάζομαι καθόλου, βαριέμαι ικτρά.
Ικτρά όμως. Τα φιλιά μου στους γνωστές, τα φιλιά μου του κόσμου. Θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν πρόγραμμα στη ζωή τους αυτό το κομμάτι. Όσες φορές και αν προσπάθησα, με κορόιδεψα. Δηλαδή δεν είναι όλο ψέμα για μένα. Φωτογράφτηκα, αλλά κάτι έχει. Έχω γραφτεί ολόκληρες, δηλαδή έχει τύχει να. Επί τούτου να γραφτώ σε γυμναστήριο που ήταν πιο ακριβή η συνδρομή, μπας και βάλω μυαλό και πήγα μία φορά. Και έχασα όλη τη συνδρομή του έτους, ας πούμε. Αυτό είναι να το έχεις. Απλά είμαι πολύ υπερκινητική. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που αν μείνουν στο σπίτι για να ξεκουραστούν, ή θα κοιμηθώ ή θα κάνω ανακαίνιση όλο το σπίτι. Δεν κάθομαι σε ησυχία. Οπότε κάπου εκεί εξισορροπείται το κομμάτι της. Ο γυμναστικής, της δραστηριότητας. Δραστηριοποιώ το έξω μου. Ναι. Κάπως έτσι. Θέλω να ξαναπάμε έτσι λίγο πίσω στο ραδιόφωνο και να μου πεις για το ραδιόφωνο του Α. Τι πιστεύεις ότι το κάνει ξεχωριστό, τι πιστεύεις ότι το κάνει ιδιαίτερο. Ότι είμαστε μία πολύ όμορφη ομάδα. Δεν θα πω αυτά που λένε, γιατί εγώ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατά κάποιο τρόπο αναγκάστηκα να γνωρίσω τα παιδιά, έτσι. Αλλά όσο τα συναναστρέφομαι και από κοντά και τηλεφωνικά που μιλάμε, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή βρισκόμαστε δεν θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, είμαστε μία ομάδα που έχει διάθεση όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξει και να δημιουργήσουμε εν τέλει ένα φορμάτ ραδιοφωνικό που δεν θα μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί, καλώς ή κακώς, η μουσική πάνω κάτω είναι περίπου ίδια όταν απευθυνόμαστε σε πολύ κόσμο και θέλουμε να μας ακούει ο κόσμος γενικότερα. Αλλά εμείς υποσχόμαστε ότι είμαστε στη διαδικασία που ψάχνουμε να βρούμε αυτό το κάτι διαφορετικό, το έχουμε εντοπίσει και σιγά σιγά θα ξεδιπλώνουμε τα ταλέντα μας. Ρανιά, εσύ που είσαι τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, η φωνή σου είναι συνυφασμένη με το ραδιόφωνο. Έρχονται εδώ πολλοί καλλιτέχνες και μας λένε ότι στο ραδιόφωνο είναι λίγο και με τη δισκογραφική, είναι λίγο και με τις γνωριμίες, είναι λίγο και ποιους γνωρίζεις, τι γνωρίζεις κτλ. Πώς αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό σε σχέση με το ραδιόφωνο? Υπάρχει αυτή η καταπίεση, ας πούμε, ότι μπορεί να παίξει ένα τραγούδι εύκολα. Παιδιά, δεν μπορούμε να τα παίξουμε όλα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι είναι αναλόγως το φορμάτ που εξυπηρετεί κάθε ραδιόφωνο. Δηλαδή, λένε μια γενικότητα το ραδιόφωνο. Όχι, το ραδιόφωνο είναι προβληματικό γιατί δεν παίζουμε εύκολα. Είναι τι ρεπερτόριο εξυπηρετεί το κάθε ραδιόφωνο. Αν λοιπόν ένα ραδιόφωνο παίζει εμπορική μουσική, αυτά που ακούει ο κόσμος στα μαγαζιά όταν διασκεδάζει, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπεριλάβει ένα καλλιτέχνη έντεχνο. Mm-hmm. Άρα αυτός ο καλλιτέχνης σε αυτό το ρεπερτόριο θα απευθυνθεί σε ένα ραδιόφωνο που παίζει αυτό το ρεπερτόριο. Mm-hmm. Από την άλλη, το να ξεκινήσει κάποιος, γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία των ραδιοφωνικών παραγωγών που πάντα θέλω να προτείνω μουσική. Δηλαδή, πάντα στις εκπομπές μου, όλα τα χρόνια, έχω ενότητες που προτείνω τραγούδια καινούργια, κυκλοφορίες καινούργιες. Η βασική προϋπόθεση δεν είναι κάποιος να έχει γνωριμίες. Έχει τύχει να ανακαλύψω τραγούδια τα οποία δεν ήξερα τους καλλιτέχνες μέσα από τα social, από το TikTok και να βρω τρόπο να επικοινωνήσω και αυτό το τραγούδι να παίξει στο ραδιόφωνο. Επειδή είσαι η Ράνια Κωστάκη που μπορείς να το κάνεις αυτό, ή επειδή είσαι ο άνθρωπος ο οποίος σου αρέσει να το έκανα πάντα αυτό. Και πριν, ή το έκανες από πιο μικρή. Το έκανα από πιο μικρή. Και πάντα επειδή εκεί που παίζω μουσική, σκέψου σε ένα μαγαζί μπορεί να εμφανιστεί ένα παιδί που να τραγουδάει, να μην έχει επαφές. Καλή ώρα εδώ στην Κύπρο μου έχει τύχει πολλές φορές να έρθουν παιδιά και να έχουν έρθει και πιο παλιά με CD, ας πούμε, τώρα με στικάκια. Ή να μου ζητήσουν να τους ακολουθήσω στο Instagram για να δω βιντεάκια στο YouTube. Πάντα το κάνω. Δηλαδή δεν είναι. Και τρελαίνομαι. Αυτό για μένα είναι ιερή διαδικασία. Και είναι πολύ πιο σοβαρό να ανακαλύψω αυτά τα πλάσματα που δεν έχουν καμία βοήθεια. Και εφόσον είμαι εκεί που είμαι, αυτή που είμαι, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα έρθω και σε κόντρα με ανθρώπους που είναι μέσα στη δισκογραφία και καμιά φορά μπορεί να πούνε, έλα τώρα η Ράνια, ποιος ξέρει τι σχέση μπορεί να έχει με αυτόν. Ξέρεις, ναι, ότι πάει το μυαλό τους, ότι κάτι πονηρό μπορεί να συμβαίνει, κάτι άλλο μπορεί να κρύβεται, δεν κρύβεται τίποτα άλλο. Άμα κάτι μου αρέσει και όσες φορές μου αρέσανε τραγούδια στο. Στη ζωή μου ή άκουγα κάτι, έμπαινα πολύ δυνατά στο στούντιο να υποστηρίξω στον εκάστοτε διευθυντή προγράμματος που μπορεί να είχα και να αποφάσιζε το playlist, ότι ξέρεις τι,
ας είμαι να το δοκιμάσουμε αυτό το τραγούδι. Σε ευχαριστώ, ναι. Καλλιτέχνης, για αυτό που κάνεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θέλω να τη ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί ακόμα κάπου έχεις βοηθήσει πολύ τους τραγουδιστές και είναι τα live που κάνεις. Δηλαδή, το ότι ξεκίνησες όλη αυτή τη λογική με το θα κάνουμε live και δεν είναι το live του θα έρθει ο καλλιτέχνης να πει τη δισκογραφία του. Όχι, ούτε θα έρθει ο καλλιτέχνης και θα κάνει διασκευές με ορχήστρα, με σολιστικά όργανα. Θα κάνει ομορφιές, θα κάνει πράγματα και που. Έχουν γίνει και. Viral. Ο Πάνος Κιάμο, αν δεν κάνω λάθος. Το τραγούδι του Πάνος Κιάμο. Πολλά, πολλά τα αυτό με τη Δύση, το. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος. Πολλά πράγματα, γιατί ήταν και. Ο Μάστορας με τον. Με τον. Το γιατί τον Big Slax. Σκέψε ότι το γιατί, που είναι ένα τραγούδι πολύ γνωστό των Big Slax, υπήρχε κόσμο που δεν ήξερε καν ότι αυτό το τραγούδι ήταν των Big Slax. Δηλαδή αυτό το κάναν τόσο δικό του για τη νεότερη γενιά, έτσι. Μιλάμε τώρα για ηλικίες που δεν είναι 40 πλάς όπως είμαι εγώ. Ναι, και οι αποδείξεις. Και το θα με ζητάς του Πάνου. Τώρα, με αυτό είναι μεγάλη ιστορία το πάλι. Θέλω να την πεις πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, πριν περίπου 6-8 μήνες βρέθηκα σε ένα πάρτι πριβέ που έπαιζα μουσική και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν 4-5 παιδιά που ήταν καλεσμένοι στο πάρτι, ηλικίας 25 ετών. Και μου ζήτησε να παίξω. Μου λένε, μπορείς να μας παίξεις ένα τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή, το Πάλι Πάλι. Εγώ τώρα, επειδή έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο Λευτέρη και ξέρω όλη τη δισκογραφία, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, αλλά μου προξένησε τεράστιο. Δηλαδή, απόρρισα λέω τώρα 25 χρονών παιδιά να μου ζητάνε ένα τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή, προφανώς κάτι σημαίνει για αυτούς. Ναι. Αυτή ήταν και μια ομάδα που δουλεύανε στη Μύκονο, ναι, τα παιδιά. Και λέω, προφανώς μπορεί να είναι το τραγούδι που του θυμίζει κάτι. Και το βάζω το τραγούδι και τους βλέπω έξαλλους. Όταν λοιπόν έφυγα από εκεί, τους τράβηξα και ένα βίντεο μάλιστα, υπάρχει αυτό το βίντεο, ναι, και έχουμε σκοπό και με το Θοδωρή να κάνουμε ένα βιντεάκι με το Θοδωρή το Φέρι. Ναι. Και πηγαίνοντας στο σπίτι, λίγο πριν κοιμηθώ που κοιτάω λίγο πάντα εκεί που μπορεί να μεταγκάρουν αυτά, κοιτάω, ναι, όλο το υλικό στα social και έτσι με παίρνει ο ύπνος. Λέω, αυτό το βίντεο κάτι σημαίνει, αυτή η ενέργεια, κάτι, κάπως δεν πρέπει να το αφήσω. Και μου ήρθε στο μυαλό ο Θοδωρής, ότι αυτό το τραγούδι, ναι, θα τέριαζε, ναι, να το πει, ναι, ο Θοδωρής. Και την επόμενη μέρα του έστειλε ένα μήνυμα φωνητικό, του λέω, σε παρακαλώ, μπορείς να μου στείλεις να τραγουδήσεις στο κινητό σου το ρεφρέν από αυτό το τραγούδι, και το έκανε κατευθείαν. Και εκεί έγινε ο συνδυασμός και του λέω, όταν θα κάνουμε την εκπομπή που θα σε καλέσω για να πούμε αυτά που είχαμε πει τότε, θέλω να συμπεριλάβεις. Και μου λέει, έχεις λυσάξει με αυτό το τραγούδι. Ήταν ότι αντιλήθηκα αυτή την ενέργεια που ένιωσα από τα παιδιά. Ο Θοδωρής είναι και πολύ αγαπητός ήδη καλλιτέχνης και είναι μια σπουδαία φωνή. Οπότε αυτό το τραγούδι του τέριαξε πολύ. Του κούμποσε σαν να ήταν από πάντα δικό του. Ναι. Αυτό το άλλαξε. Το σεβάστηκε βέβαια. Ναι. Δεν είναι ότι άλλαξε. Γιατί αυτό είναι και αυτό που είπες τώρα για το σεβασμό. Είναι για μένα απαραίτητη προϋπόθεση όταν μπαίνουν στη διαδικασία να ερμηνεύσουν τραγούδια οι καλλιτέχνες άλλων καλλιτεχνών που έχουν μια ιστορία. Να μείνουμε σε αυτά τα live και θέλω να σε ρωτήσω αν πέρασες και περίεργες στιγμές που δεν ήταν τόσο όμορφες με καλλιτέχνες που μπορεί να σε δυσκόλεψαν. Όχι. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο τώρα αυτό. Όχι, δεν με δυσκόλεψε. Γιατί πάντα ξέρεις. Σαν απαιτήσεις εννοεί, σαν. Ναι, ή ξέρω εγώ, σαν απαιτήσεις, ή μπορεί να ήταν. Να μην ήταν στα καλύτερα του εκείνη τη βραδιά. Καλά, εντάξει, ναι, έχει τύχει. Κοίτα, και εγώ πολλές φορές μπορεί να μην ήμουν στα καλά μου και να μην είχα υπομονή και να ήμουν λίγο να βιαζόμουν να τελειώσει ενδεχομένως. Όταν ξέρεις κάτι μπορεί να πάρει και πολλές ώρες το γύρισμα. Κάποια στιγμή χάνεται η υπομονή και αν είναι και ο καλλιτέχνης ξενυχτισμένος, κουρασμένος. Επειδή με τους περισσότερους έχω και προσωπικές σχέσεις και ξέρω, όπως και εκείνοι ξέρουν αν δεν με δουν καλά, να με φέρουν στα ίσια μου, οπότε όταν έχεις με τους περισσότερους καλές σχέσεις, υγιείς σχέσεις και ξέρεις και ξέρουν ότι θα προσπαθήσεις για το καλύτερο αποτέλεσμα, έχει τύχει, ας πούμε, επειδή πραγματικά ήταν δύσκολο να το διακόψω και να το ξανακάνουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, γιατί έβλεπα ότι δεν ήταν κουρασμένος, κατάλαβες, ο καλλιτέχνης και έβγαινε ένας εκνευρισμός και του είπα, να σου πω, δεν τρέχει κάτι, είμαστε εδώ πάλι αύριο μαζί. Και έγινε αυτό το πράγμα, ναι, το οποίο μπορεί να δημιούργησε μια αναμπουμπούλα σε όλη την στο ομάδα, πρόγραμμα, αλλά για μένα ήταν προτεραιότητα το να νιώθει καλά από το να καθίσω εκεί και να τον πιέσω κι άλλο παραπάνω. Σημαντικό, γιατί είναι και όλο αυτό ατμόσφαιρα που βγαίνει, οπότε. Είναι μόνο ατμόσφαιρα αυτό και ενέργεια.
Αυτό, παιδιά, είναι μόνο ενέργεια, καλή ενέργεια αυτό. Έτσι δεν είναι το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι όσα χρόνια και να περάσουν, παρόλο που πλέον γνωρίζεις το ραδιοφωνικό παραγωγό, τον βλέπεις στα social media, είναι, νομίζω, εκτός από την καλή μουσική, και η ενέργεια. Η ενέργεια, αυτό το έλεγα και στα παιδιά σήμερα που είχαμε μια κουβέντα στο Alpha Radio, ότι δεν έχει σημασία η φωνή αποκλειστικά για εμένα. Έχει τύχει να ασχοληθώ και να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο σε παιδιά που δεν είχαν καλή φωνή, ραδιοφωνική φωνή, που δεν υπήρχε ταλέντο, να το πω έτσι, ακόμα και στο λόγο τους, αλλά είχαν τέτοια λαχτάρα για να ασχοληθούν με το ραδιόφωνο, ήταν εργατικοί, οπότε εμένα αυτό, και είχαν και φαντασία. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της φαντασίας και της αντίληψης. Και ασχολήθηκα μαζί τους και αυτή τη στιγμή είναι πετυχημένη ραδιοφωνική παραγωγή. Δηλαδή δεν είχαν τη βάση που χρειάζεται ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, που οι περισσότεροι θα πούνε ότι τι πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει ραδιόφωνο. Καλή φωνή, ενδεχομένως. Και γνώσεις, γύρω από τη μουσική. Mm. Δεν συμφωνώ. Και καλό Instagram βέβαια τώρα. Θέλω λίγο να το πεις. Είμαι πάρα πολύ ενάντια σε όλο αυτό για το κομμάτι. Για τις αλλαγές αυτού του τύπου στο ραδιόφωνο. Γιατί έχουν αλλαγές. Δεν θέλω να σε ρωτήσω τι είναι για σένα το ραδιόφωνο. Είναι τα πάντα είσαι το ραδιόφωνο στο κομμάτι αυτό. Αλλά θέλει και από αυτό. Πώς αλλάζει. Θέλει και από αυτό, όχι όμως μόνο αυτό. Ή αυτό είναι κριτήριο. Έχω έρθει σε σύγκρουση με ανθρώπους που αποφάσιζαν, που ήταν πιο πάνω από εμένα παλιότερα, και για τις κάμερες στο στούντιο και για το «Α, αυτόν θα τον πάρουμε γιατί είναι αναγνωρίσιμος ή αναγνωρίσιμη» ή γιατί μπορεί να είναι ηθοποιός στην τάδε σειρά που τώρα κάνει, έχει. Το να τον δοκιμάσω αυτόν που έχει γκέλ αυτή τη στιγμή, είμαι υπέρ. Αλλά αν δεν μου κάνει ή αν δεν βάλω. Ναι, δεν θέλω, ναι. Κατάλαβες. Ή να αποτελεί κριτήριο το να βάλω στο στούντιο έναν άνθρωπο που έχει πολλούς followers, δεν είναι για μένα ο λόγος που θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα αυτός ο άνθρωπος για να μπει μες στο στούντιο και να κάτσει στη θέση του παραγωγού. Αλλά αν μπορεί να είναι καλός. Άμα είναι καλός, είναι ακόμη καλύτερο. Ναι. Γιατί παίζει ρόλο. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ στα βασικά κριτήρια για να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Είσαι αυστηρή και με τους γύρω σου και με τον εαυτό σου, πιστεύεις? Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ αυστηρή. Δυστυχώς. Και στη σχέση σου? Ακόμη περισσότερο, δυστυχώς. Ίσως κάποιες σχέσεις έρχονται στο τέλος λόγω αυτής της αυστηρότητας που εκπέμπεις, γιατί η αλήθεια και τώρα που σε βλέπω, είσαι χαμογελαστή, κάθεσαι έτσι όμορφα κτλ. Αλλά νομίζω είναι και νιώθεις λίγο ότι ναι, αλλά νιώθω ότι, ναι, ότι πρέπει να νιώσεις άνετα. Έχεις και δεν φρούριο, ξέρω, ας πούμε, ναι, γύρω σου. Αν έχεις αυτός τους άντρες το να σε πλησιάσουν, τους το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είμαι τόσο δύσκολη στο να με πλησιάσει κάποιος. Όχι. Αλλά στο να σε φλερτάρει, ίσως. Το φλερτ. Στο να σε πάρει τηλέφωνο, ίσως. Να με πάρει τηλέφωνο. Ποιος θα του έχει δώσει το τηλέφωνο? να του δώσει το τηλέφωνο. Να του δώσω κιόλας το τηλέφωνο. Παραπάει. Το έχω προχωρήσει πολύ. Δεν νομίζω. Κοίτα, έχω φλερτάρει στο παρελθόν, έτσι, άμα κάτι. Αλλά εννοώ να φλερτάρω, να ξεκινήσω εγώ. Κάποια στιγμή φλερτάρει. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι έχει παίξει και το σενάριο να κάνω εγώ την κίνηση. Την κίνηση. Ναι, αλλά γενικά είμαι λίγο πιο παραδοσιακή σε αυτό το κομμάτι. Θέλω πιο, πώς να το πω, αυτά τα κλασικά, τα οποία δεν θα είναι θα σου στείλω ένα μήνυμα στο Instagram ή θα σε βομβαρδίσω με μηνύματα, δεν θα μπορούσα με τίποτα να πάρω στα σοβαρά μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου που θα με φλέρταρε, ας πούμε, από τα social. Ναι. Okay. Είσαι όμως παραδοσιακή γενικότερα στη σχέση? Ναι, πολύ. Θα φροντίσεις, όχι με τον κλασικό τρόπο εννοώ. Με τον κλασικό και ό,τι δεν φαντάζεσαι. Το καμία σχέση όσο με αυτό που μπορεί να βλέπεις. Ναι, όταν βλέπουμε κάτι πολύ δυναμικό, έτσι που θα πεις ότι έλα τώρα που θα σου μαγειρέψω π.χ. Καλά, και θα σου μαγειρέψω και θα σε φροντίσω και θα στάχω όλα όπως πρέπει. Και άμα είμαι πολύ, πώς να το πω τώρα, ερωτευμένη, είμαι πολύ υπερπροστατευτική με τους ανθρώπους που αγαπάω. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζούμε σε ένα σπίτι ή θα έρθεις να σε φιλοξενήσω στο σπίτι και
δεν θα έχω όλα αυτά που μπορεί να θελήσεις. Ωραίο αυτό. Που μπορεί να σου έρθει όρεξη. Από φαγητά, γλυκά, μέχρι το οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείς. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν μπορώ να είμαι δηλαδή, στο σπίτι. Έχω φαρμακείο ολόκληρο. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μου πάθεις κάτι. Πρέπει να σε φροντίσω. Θα συγχωρούσες όμως ένα λάθος, Παύλα, την απιστία. Δύσκολα πολύ. Κοίτα, δεν θα μπορούσα να είμαι με τον άνθρωπο που θα με έχει απατήσει. Θα τον συγχωρούσα. Μέχρι εκεί. Αλλά δεν θα ήμασταν μαζί. Δεν θα τον ήθελες. Δεν θα μπορούσες ξανά να εμπιστευτείς ή θα θεωρούσες ότι τόσο μεγάλη αυτή την προδοσία. Θα το έκανα τη ζωή δύσκολη. Δεν θα μπορούσα να το αφήσεις πίσω. Ναι, δεν θα μπορούσα. Και επειδή πρόσφατα ένα πολύ φιλικό μου πρόσωπο ήρθε αντιμέτωπο με αυτό το κομμάτι, που αποφάσισε να δώσει δεύτερη ευκαιρία, να σου το πω έτσι, δεν την έδωσε ουσιαστικά. Δηλαδή, τυπικά επέστρεψε στη σχέση μετά από μία απιστία, αλλά ήταν πολύ άσχημη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβαινε και σε μένα. Να κουβαλάς βαλίτσα, ας πούμε. Ναι, και δεν μ' άρεσε. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να. Όχι, ποτέ μιλάς ποτέ, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή σου. Και μπορεί εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή να είσαι και πιο αδύναμος και πιο ευάλωτος. Οπότε να ανεχτείς και πράγματα που τώρα λες όχι. Με την καμία. Οπότε είμαι λίγο. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν άνθρωπο που θα με απατούσε να είμαι μαζί. Όταν σου στέλνουν, φαντάζομαι, μηνύματα για τη φωνή σου, για την παρουσία σου, ενώ στο ραδιόφωνο ή ξέρω εγώ, ίσως δεχτήκες ένα δώρο. Με αυτά κολακεύεσαι από θαυμαστές σου στο ραδιόφωνο? Κολακεύομαι, ναι, αλλά αισθάνομαι και λίγο περίεργα. Και όταν είναι και κάτι πολύ προσωπικό, μου έχει τύχει να μου έρθουν στο ραδιόφωνο δώρα ακριβά, πιο. Ξέρεις, νιώθω λίγο άβολα. Νιώθω ότι σαν να έχω μια υποχρέωση απέναντι μετά στον άνθρωπο που το έχει κάνει αυτό. Και να το κάνει κάποιος που έχει τη δυνατότητα, το καταλαβαίνω. Να το κάνει όμως ένας άνθρωπος που ξέρω ότι. Γιατί μου έχει τύχει να έχω επικοινωνία με ακροατές και να ξέρω ότι είναι κάποιος που δουλεύει πολύ σκληρά. Και από αυτόν τον κάποιο που μου δουλεύει πολύ σκληρά, δηλαδή είναι ένα χρόνια ακροατής μου. Ναι. Να μου έρθει ένα πολύ ακριβό δώρο, που ήξερα ότι για αυτόν δεν ήταν εύκολο να το πάρει αυτό το δώρο. Οπότε ίσως του. Ξέρεις, η επικοινωνία και η επαφή μπορεί να δημιουργήσει προσδοκίες που ενδεχομένως εγώ δεν τις άφησα. Και εκεί λίγο ξέρεις, νιώθω άβολα, ναι, και περίεργα. Επίσης νιώθω ότι η ερωτική σχέση έχεις και με την τηλεόραση. Ή μάλλον η σχέση που έχεις με την τηλεόραση μπορεί να είναι και όπως τις ερωτικές σου. Από τη μία τηλεόραση σε θέλει, εσύ λες όχι. Ναι, αλλά κατά περιόδους. Ενώ, με το χορό σου, όταν πας καλεσμένη και τα λοιπά, ναι, φλερτάρεις με όλα. Πού μου ζητείς να χορέψω σήμερα που θα καλεσμένη, εντάξει. Λέω εγώ τώρα γιατί δεν είναι. Γιατί όμως όχι στην τηλεόραση? Γιατί αισθάνομαι. Θα μου πεις τώρα, κάνεις κάτι που είναι με τους καλλιτέχνες, είναι κάμερες. Νιώθω που δεν είναι τηλεόραση. Που δεν είναι τηλεόραση. Ναι, έχει εικόνα. Ναι, ναι. Σε αυτό αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Σκέψου και ένας λόγος που ουσιαστικά σταμάτησα το project εκεί που ήμουν πριν, ήταν γιατί θέλανε να βγει στην τηλεόραση αυτό. Και εγώ ήμουν πολύ αρνητική. Γιατί ναι, φαντάζομαι προτάσεις από εκπομπές και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρεις τι ξέρουν τώρα στο χώρο μας. Η αλήθεια είναι ότι θα στο πούνε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, ναι, και δουν ότι δεν θα επιμείνουν. Οπότε τώρα τελευταία με έχουν αφήσει λίγο σε μια ησυχία. Δεν μου κάνουν με την έννοια. Γιατί δεν. Αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο, το μικρόφωνο, το ότι κρύβομαι και την ώρα εκείνη που μιλάω μπορεί να φοράω και. Την πιτζάμα, την πιτζάμα μου, ή μπορεί να φοράω κάτι πάρα πολύ σεξι. Το αποκλείω να φοράς την πιτζάμα σου, γιατί είσαι πάρα πολύ φροντισμένη. Όλες τις φορές που σε είδα, από τυχαία, από meeting, από εδώ, από εκεί, είσαι πάντα. Εντάξει. Κοίτα, στη ζωή μου είμαι πάρα πολύ απλή. Το να είσαι απλή δεν σημαίνει το να μην είσαι σεξι. Εντάξει. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, μ' αρέσει όλο αυτό το ότι είναι μυστικό, είναι το μικρόφωνο, δεν με βλέπει. Γι' αυτό δεν θέλω και τις κάμερες μέσα στο στούντιο όταν κάνω εκπομπή. Άλλο να μπει και να τραβήξει κάποια πλάνα και άλλο να είναι απέναντί μου όλη και να ώρα. Πρέπει να ποζάρω και να είμαι όλη την ώρα όμορφη. Δεν θέλω να είμαι όλη την ώρα όμορφη. Εντάξει. Δηλαδή, κατάλαβε, να πρέπει να είμαι όμορφη, να πρέπει να είμαι στημένη έτσι όπως πρέπει. Αυτό που κάνω λοιπόν με τους καλλιτέχνες, νιώθω ότι είναι σαν να είμαστε, ξέρεις, έχουμε μπει μέσα σε ένα μυστικό κόσμο
που μπορεί να μας δει ο κόσμος, αλλά δεν μας βλέπει όλος ο κόσμος. Έτσι το έχω εγώ. Έτσι κι αλλιώς εκεί είναι και πολλοί άνθρωποι, είναι και η μουσική, οπότε από μόνο του δεν είναι τόσο μυστικιστικό όσο είναι μια ραδιοφωνική, ένα τρίωρο ραδιοφωνικό. Ναι, εννοώ ότι αυτό με τον τρόπο που γίνεται που είναι στο YouTube. Ναι, αν ναι, αυτό ήξερα ότι το βλέπουν, ότι ξέρεις, κάθεται άλλο στο σαλόνι και το βλέπει το. Πάλι θα με πιάνε λίγο. Πάρα πολύ. Ρένια, θέλω να σε ρωτήσω και για όλο αυτό που γίνεται με την Eurovision. Ένα θέμα που αυτή την εβδομάδα συζητήθηκε πάρα πολύ. Τι έχει υποθεί, δεν έχω παρακολουθεί. Καταρχήν, σου άρεσε το τραγούδι. Το τραγούδι το δικό σας ή το της Κύπρου ή της Ελλάδας. Και τα δύο, να σε ρωτήσω. Κοίτα να δεις τώρα. Η Μαρίνα Σάτ είναι μια φυσιογνωμία πολύ ιδιαίτερη. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Όλο αυτό το ότι είναι ένας πολυποικιλιακός ίνος. Βρίσκεις τα πάντα εκεί μέσα και ο τρόπος που το προσεγγίζει ακόμα και οπτικά μπορεί να μην συμφωνώ με το πώς θα είναι το μανικιούρ στα νύχια της ή αν θα έχει πάνω αρκουδάκια και ή αν θα είναι πολύ extreme ή με τη φούστα που θα βάλει, μπορεί να μην είναι του στυλ μου, αλλά μ' αρέσει γιατί φαίνεται ότι είναι το στυλ της. Άρα για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτή να νιώθει καλά μέσα από αυτό. Γιατί νομίζω ότι αυτή επέβαλε κανόνες ακόμα και στα πλάνα. Αυτό για μένα είναι μαγιά. Αυτό για μένα είναι πρωτοτυπία. Άποψη. Μπράβο. Το να πήγαιναν οι καλύτεροι στυλίστες να την ντύσουν και να την βγάλουν, αφού αυτό ήθελε αυτή. Δεν υπήρχε περίπτωση να φορέσει κάτι που δεν ήθελε. Δηλαδή έτσι νιώθω. Ή δεν νομίζω ότι θα έλεγε κάτι που δεν την αντιπροσωπεύει. Άρα μου αρέσει η αυθεντικότητα πάνω σε αυτό. Αν με ρωτάς τώρα, το τραγούδι για τα μαγαζιά είναι τέλειο. Έχει πάρα πολλά parts που μπορώ να το κολλήσω με πάρα πολλά είδη μουσικής. Για το ραδιόφωνο δεν μπορώ να το παίξω. Δεν είναι ένα τραγούδι εύπεπτο. Δεν είναι ένα τραγούδι, είναι ένα τραγούδι που στο αυτοκίνητο, αν το ακούσω, ας πούμε, ενδεχομένως, να αλλάξω και σταθμό. Γιατί έχει πιο σκληρό ήχο. Ναι, κατάλαβες. Είναι ακόμα και κάποια τραγούδια πρέπει να παρουσιάζονται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο από τον παραγωγό και να προστατεύονται. Δεν μπορείς να τα αφήνεις, να τα ρίχνεις μέσα σε μια μπάγκα, μέσα στο 24ωρο και να λες. Πρέπει κάπως να τα προστατεύεις, κάπως να τα παρουσιάζεις. Υπάρχουν και κατεξοχήν ραδιοφωνικοί καλλιτέχνες, έτσι. Που βγάζουν τραγούδια πολύ ραδιοφωνικά. Μπορεί σε ένα μαγαζί να μην είναι τόσο χρήσιμα τα τραγούδια τους, αλλά ραδιοφωνικά είναι. Είναι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο. Ο κόσμος δεν τους ξέρει, αλλά δεν μπορούν να σταθούν σε ένα μαγαζί. Mm-hmm. Ή και το αντίστροφο. Για μένα το ιδανικό για να είσαι ένας εμπορικός καλλιτέχνης και να μπορεί να σε μάθει ο κόσμος και να παίζουν τα τραγούδια σου στο ραδιόφωνο, θα πρέπει να βγάζεις ένα ραδιοφωνικό τραγούδι και ένα μαγαζάτο, που λέω εγώ. Ναι. Καταλαβες. Απόλυτα. Αν θες να πιάνεις και ταυτόχρονα να τα κυκλοφορείς, δεν είναι να περιμένεις, αλλά το να πρέπει να βρούμε πάντα το τραγούδι που θα παίξει και στα μαγαζιά και θα κάνει και δουλειά στο ραδιόφωνο, δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό είναι δύο τραγούδια το χρόνο. Ποιο τραγούδι ακούς τώρα, έτσι, τελευταία που έχεις κολλήσει, το έχεις συνέχεια ενώ στο κινητό ή στην εκπομπή ξεκινάει, κλείνεις με αυτό κτλ. Κοίτα, τώρα, ας πούμε, στην εκπομπή στη ραδιοφωνική εδώ, που σε λίγο πρέπει. Βασικά δεν ξέρω τι ώρα είναι, γιατί 5 ώρα ξεκινάω, παιδιά. Το βλέπω και εγώ. Θα σας αφήσουμε τώρα, είναι δίπλα σε. Οπότε έχω 3 λεπτά να ανέβω. Εντάξει, θα καθυστερήσω λίγο. Ξεκινάω, ας πούμε, με ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το ταξίδι ξεκινάει, πάμε και όπου βγει, γιατί μου αρέσει αυτό το αισιόδοξο, που είναι πιο παλιό τραγούδι. Αναδιαστήματα κολλάω, όχι απαραίτητα με τα καινούρια, με κάτι από τα παλιά. Οπότε τώρα με αυτό ξεκινάω την εκπομπή. Ωραίο. Και θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι κλαις. Αχ, με πάρα πολλά. Πάρα πολλά τραγούδια συγκινούμε ιδιαίτερα. Χτες, ας πούμε, έπιασα τον εαυτό μου να συγκινείται πολύ με ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, το «Πρώτη μας φορά». Αλλά μιλάμε τώρα για κλάμα, όχι για σαν να υποφέρει το μέσα μου. Είναι σε τι στιγμή θα με βρεις. Δεν είναι ότι κάποια συγκεκριμένα τραγούδια μου προκαλούν αυτό το συναίσθημα. Μπορεί κάτι που τώρα δεν με συγκινεί, αύριο γιατί αγγίζει μια χορδή συγκεκριμένη, να μου προκαλέσει ταραχή. Το καταλαβαίνουμε. Και εμείς, να σου πω την αλήθεια, και όταν σε ακούμε έτσι τα απογεύματα που φεύγουμε. Μ' ακούτε? Από εδώ, βέβαια, ναι, σίγουρα. Μέχρι να πάω στο σπίτι, η αλήθεια με χαλαρώνει. Είναι η ώρα που θα χαλαρώσω μέσα στο αμάξι. Τι θα άλλαζες λοιπόν στη δική μου την εκπομπή? Τίποτα. Είσαι σίγουρος? Πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε στη δική σου την εκπομπή μετά από τόσα χρόνια πορείας? Εννοείται. Μα ότι την ώρα που σε ακούω και νιώθω ότι μου μιλάς. Νιώθω ότι μιλάμε εκείνη την ώρα.
Δεν μου στέλνεις μήνυμα όμως να μου πεις. Θα λέω μόνο εγώ, δεν τα λες εσύ. Εγώ μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα λέμε. Εννοείται. Και εδώ φυσικά όταν επιστρέψει η Χριστιανά, εννοείται να τα πείτε και με τη Χριστιανά. Φιλάκια πολλά και στο αλφαρέτιο. Πάμε πάνω για εκπομπή.